Καλησπέρα σας. Ξανά μαζί μετά από δύο χρόνια. Είναι η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο» από τη συχνότητα του NSTV Live. Ελπίζω να σας έλειψα. Φέτος λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στην εκπομπή θα δείτε και θα ακούσετε θέματα σχετικά με τον τουρισμό και τις μορφές του τουρισμού, καθώς για τον πολιτισμό και τις διάφορες προτινόμενες εκδηλώσεις από εμάς. Θα μιλήσουμε βέβαια για την επικαιρότητα και αυτόν τον ιό που μας κατατρέχει και ελπίζουμε γρήγορα να βρούμε το αντίδοτο για τον COVID. Δεν μας τρομάζει, αλλά πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Επίσης, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ μέσω Skype από Ελλάδα και εξωτερικό. Ήδη οι πρώτες συνεννοήσεις έχουν γίνει με φίλους από την Κεντρική Ευρώπη και όχι μόνο. Θα έχουμε τη χαρά να έρθουμε πιο κοντά με Έλληνες του εξωτερικού, να μας πούν τις δικές τους παραστάσεις και την καθημερινότητά τους από τη ζωή τους στο εξωτερικό, καθώς και να μας προτείνουν μέρη που θα μπορούσαμε να επισκεφτούμε θεού φέροντος, COVID επιτρέποντος. Αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε και κάποια μουσικά αφιερώματα. Οι παλιότεροι θα θυμούνται πολύ καλά τα live που είχαμε καταφέρει να κάνουμε στο στούντιο. Θα έχουμε καλεσμένους αρκετές φορές. Και τέλος θα έχουμε το γνωστό σε όλους πεντάλεπτο του ταξιδιώτη με προτάσεις για εξορμήσεις του καλοκαιριού, καθώς προτάσεις για το καλοκαίρι, προτάσεις όμως για όλη τη χρονιά, προτάσεις του Σαββατοκύριακου που έχουν μια απόσταση μιας ώρας περίπου από την Αθήνα, από την πόλη μας στη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα στη Νέα Σμύρνη λοιπόν, ξανά μαζί εδώ και όχι μόνο. Πρώτη εκπομπή και δεν θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στο τι συνέβη μέχρι σήμερα στον τουρισμό στη χώρα μας. Έχουμε να κάνουμε μια αναφορά από την σελίδα Χρήμα και Τουρισμός και ένα ρεπορτάζ σχετικό αναφέρει τα εξής. Λιγότερα αλλά ενθουσιασμένοι τουρίστες με τίτλο λιγότεροι αλλά πιο ενθουσιασμένοι τουρίστες, προορισμός η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Χαλκιδική, πάρα πολύ. Η αναφορά της γερμανικής ραδιοφωνίας στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει την άποψη της κυρίας Δέσποινας Παπατέλη που έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια στα Χανιά. Λέει φέτος ότι άνοιξε 1η Ιουλίου. Δηλαδή πολύ αργά σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Τις πρώτες μέρες μάλιστα η κίνηση ήταν μηδενική. Ο Αύγουστος ήταν κάπως καλύτερος, λέει η ίδια, είχε περίπου 50% του κόσμου που είχε πέρσι και βέβαια μεγάλες προσδοκίες για το Σεπτέμβριο. Δυστυχώς τον Αύγουστο στο απόγειο της τουριστικής σεζόν άρχισαν και πάλι να αυξάνονται τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα και βέβαια με το βαθμό που αυξάνονταν στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αλλά και πάλι έχουμε ακυρώσεις, λέει η κυρία Παπατέλη. Φαίνεται ότι κάποιοι φοβούνται να ταξιδέψουν και να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό. 30 εκατομμύρια τουρίστες είχαν επισκεφτεί την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2019. Αυτό το καλοκαίρι δεν θα ξεπεράσουν και δεν ξεπέρασαν μέχρι στιγμής τα 4 εκατομμύρια, κάτι που δείχνει πόσο έχει επηρεαστεί η τουριστική βιομηχανία γενικότερα, αλλά και ένας από τους βασικούς πυλώνες, κύριος βασικός πυλώνας της οικονομίας μας, που είναι ο τουρισμός. Αμήν τι άλλο όμως, αυτοί που έρχονται δείχνουν ενθουσιασμένοι για το ελληνικό καλοκαίρι.
μπορείς στην περιοχή της Κρήτης να κάνεις καταπληκτικά μπάνια, μπορείς να απολαύσεις διαδρομές στις πεζοπορίες, το φαγητό είναι πολύ γευστικό και σε σύγκριση με τη Βόρεια τη Βαλτική θάλασσα όλα είναι πιο φθηνά, όχι μόνο η διαμονή αλλά και το φαγητό. Μια νεαρή από το Βερολίνο έχει έρθει με το φίλο της στην Κρήτη. Περνάμε υπέροχα, δεν φαίνεται να ανησυχούν για πιθανά περιοριστικά μέτρα, έχει πολύ λιγότερο κόσμο σε σύγκριση με άλλες χρονιές, αλλά και αυτό είναι ωραίο. Δεν χρειάζεται να στριμώχνεσαι. Περνάμε πολύ όμορφα, λέει η κοπέλα. Ένας νεαρός από την Κρήτη αναφέρει ότι δεν ξέρω αν του χρόνου θα καταφέρω να ανοίξω το εστιατόριο που διατηρώ φέτος με πολύ δυσκολία. Φοβάται όμως ότι ο κορονοϊός δεν θα μας αφήσει και τόσο εύκολα. Η κυρία Παπατέλη συνεχίζει στο ρεπορτάζ, αναφέρει σχετικά, η ίδια φαίνεται λίγο πιο αισιόδοξη. Οκτώβριος είναι ένας καλός μήνας, μας λέει χαρακτηριστικά. Προσφέρεται για κανονικές καλοκαιρινές διακοπές στην Κρήτη. Ο καιρός παραμένει καλός, η θάλασσα ζεστή από το καλοκαίρι. Μια φορά μάλιστα πριν από χρόνια είχαμε φτάσει στους 30 βαθμούς ανήμερα τα Χριστούγεννα. Αλλά θα έλεγα ότι ειδικά Οκτώβριος είναι εξαιρετικός μήνας για διακοπές εδώ. Μην ξεχνάμε ότι ακόμη η θερμοκρασία είναι υψηλή στους 35 βαθμούς. Βέβαια αναμένεται ένα κύμα κακοκαιρίας για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα για τις επόμενες 24 με 48 ώρες. Συγγνώμη. Αυτό ήταν ένα ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε για τον σελίδα Money and Tourism, ο κύριος Γιάννης Παπαδημητρίου. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής. Έχουν ακουστεί πολλά από τους ειδικούς, έχουν ακουστεί πολλά από την κυβέρνηση. Ο κόσμος κάπου έχει μπερδευτεί. Τα ταπεινή άποψη είναι ότι τα βασικά μέτρα όταν τα τηρούμε είναι αυτό που σας είπα και πριν. Προσέχουμε για να έχουμε. Φοράμε τη μάσκα μας, κρατάμε τις αποστάσεις που μας έχουν ορίσει οι ειδικοί. Καταλαβαίνουμε τη δυσκολία πόσες ώρες να φοράς κανείς τη μάσκα. Σας μιλώ ειλικρινά, εγώ πάνω από 8 ώρες φοράω τη μάσκα και καταλαβαίνω τον καθένα. Διανύουμε μεγάλες αποστάσεις με τα μέσα συγκοινωνίας και αντιλαμβάνουμε. Όμως είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αλλά και τους δικούς μας ανθρώπους και τους συνανθρώπους μας. Δεν έχουμε δει ότι αν φοράμε τη μάσκα και έχουμε παραδείγματα. Και θυμάμαι ένα παράδειγμα που έγινε πριν μερικές μέρες. Η κοπέλα μπήκε σε ένα καφέ στο οποίο πελάτες δεν φορούσαν τη μάσκα ενώ το προσωπικό φορούσε, μετέφερε τον ιό, κόλλησαν οι πελάτες εκτός από το προσωπικό. Πολλοί θα πούν διάφορα. Έχουμε όμως μια τάση στην Ελλάδα να είμαστε όλοι παντογνώστες. Δέχομαι ο λογιστής να ξέρει τα της δουλειάς του. Ο γιατρός γνωρίζει την επιστήμη του. Ο φυσικός επίσης. Ο γεωφυσικός επίσης. Ο δημοσιογράφος να ερευνά, να ψάχνει και να προβάλλει την αλήθεια σε κάθε του ρεπορτάζ και να ενημερώνει τον κόσμο. Όμως δεν είμαστε παντογνώστες. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ψάχνουμε, ερευνούμε, αλλά δεν είμαστε παντογνώστες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν κάνοντας αναφορά στο κομμάτι του τουρισμού και θα αναφέρουμε και ένα ευχάριστο. Η καταξιωμένη συγγραφέας Βικτόρια Χίλσπλο
η οποία έχει διακριθεί για τα μυθιστορήματα που απολύνουν τη θεματολογία τους από την νεότερη ελληνική ιστορία, έχει πολιτογραφηθεί τιμητικά Ελληνίδα, υποδέχτηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να ευχαριστήσει για όλη τη στήριξη την οποία παρήχε στην Ελλάδα μέσα από τα γραπτά της. Υπάρχουν στο εξωτερικό πολλοί που αγαπούν τη χώρα μας, πολλοί φιλέλληνες, και με έναν τέτοιο τρόπο ανταμείβονται από το ελληνικό κράτος με την αναγνώριση της προσφοράς τους, δίδοντας σε εξαιρετικές περιπτώσεις την ελληνική υπηκότητα. Μην ξεχνάμε μια άλλη περίπτωση του γνωστού ηθοποιού Tom Hanks. Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο θέμα, ότι στη δυσκολία πρέπει να βρει τη δυσκολία, πρέπει να την κάνεις ευκαιρία. Και τι θέλω να πω με αυτό. Είναι μια στιγμή που θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη γνώση, δηλαδή στην εκπαίδευση, διότι ήταν, είναι και παραμένει ένας βασικός πυλώνας ο τουρισμός μαζί με την ναυτιλία. Ένας άλλος τομέας που θεωρώ ότι θα έπρεπε ταυτόχρονα να αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς μέσα από τη γνώση, μέσα από την εκπαίδευση, είναι και ο πρωτογενής τομέας. Και κάποιος που ίσως δεν γνωρίζει, δεν είναι το να αρμέψω τα γελάδια ή να έχω τη δυνατότητα της κτηνοτροφίας ή της αλίας ή της παραγωγής. Να ξέρουμε, να έχουμε σπουδάσει το αντικείμενο, να έχουμε πιστοποιηθεί για το αντικείμενο, να έχουν πιστοποιηθεί οι εγκαταστάσεις τις οποίες έχει ένας αγροκτήμονας, να υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, θέλω να πω γεωπόνη και όχι μόνο κτηνίατροι, οι οποίοι καθοδηγούν τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, για να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα που θα ανεβάσει την ποιότητα, αλλά και σε πολλά προϊόντα αυτό που λέμε το brand name. Γιατί όταν ένας επισκέπτης έρχεται στη χώρα μας, δεν έρχεται μόνο να δει πλέον τον ήλιο και τη θάλασσα. Έρχεται, και σε αυτό θα μιλήσουμε σε μια άλλη μας εκπομπή, αναζητούν και μια δραστηριότητα. Γι' αυτό και βλέπουμε, και θα μιλήσουμε και για άλλη φορά, όπως είχαμε μιλήσει πριν με μερικά χρόνια για τις μορφές τουρισμού, πάντα έρχονται τα τελευταία 2-3 χρόνια για να δούνε τη ζωή, την καθημερινότητα του μέσου Έλληνα. Γι' αυτό και βλέπουμε και οικογένειες. Πέρσι, παραδείγματος χάρη, συναντούσα πολλές οικογένειες Γάλλων και Ισπανών στο μετρό και στον ηλεκτρικό, οι οποίοι πήγαιναν στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής, αναζητούσαν να δουν το διαφορετικό, την καθημερινότητα, να δουν κάτι που δεν έχουν ξαναδεί, όχι μόνο τα αρχαία και την ιστορία μας, που είναι πολύ θετικό και αυτή είναι η ταυτότητά μας, και όχι μόνο, αλλά να δουν σε ένα εινοποιείο, ας πούμε, στην Αττική, πώς γίνεται το κρασί. Να δούνε πώς υπάρχει ακόμη κάποια επαγγέλματα, όπως είναι ο τσαγκάρης, όπως υπάρχουν κάποια μικρά μαγαζιά, τα τελευταία που έχουν μείνει στην γύρω από την Ακρόπολη, στην Πλάκα, να κάνουν μια πεζοπορία, να περπατήσουν τα σοκάκια της Αθήνας και να ξαναγηθούνε.
και όχι μόνο στο να γνωρίσουν τη γαστρονομία και να δουν μόνο τις παραλίες. Σε αυτό το κλίμα έχουν στρέψει μεγάλοι τουριστικοί οργανισμοί το σκεπτικό ώστε να δίνουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες που επισκέπτονται τη χώρα μας και όχι μόνο, αλλά γενικότερα παγκόσμια είναι αυτή η αντίληψη, να έχουν και μία ή και περισσότερες δραστηριότητες. Μπορεί να είναι ορειβασία, μπορεί να είναι βόλτα με άλογα. Ένα βράδυ πηγαίνοντας με μια λιμουζίνα σε ένα εξαιρετικό τοπίο που βλέπει αμφιατρικά όλη την πόλη. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε κάποια άλλη εκπομπή και θα έχουμε και έναν πολύ εξαιρετικό καλεσμένο. Πάμε τώρα να πούμε στο κομμάτι της εκπαίδευσης που σας είπα πριν και θα ήθελα να σταθώ στο ότι τα τελευταία χρόνια η τουριστική εκπαίδευση αποτελεί πλέον ασφαλή επιλογή για μια λαμπρή σταδιοδρομία στην παγκόσμια τουριστική ξενοδοχειακή βιομηχανία μέσα από την δημόσια εκπαίδευση. Βλέπουμε πάνω χάρη το Πανεπιστήμιο του Πειραιά που έχει ιδιαίτερο τμήμα μεταπτυχιακό, μέσα από τις ιδιωτικές σχολές και τα κολέγια τουριστικής εκπαίδευσης. Επειδή είμαστε στο μήνα Σεπτέμβριο και ξεκινούν οι διάφορες ιδιωτικές σχολές, θα ήθελα να προτείνω μία διασταύρωση και έναν έλεγχο από τους υποψήφιους σπουδαστές στην επιλογή της σχολής αλλά και της κατεύθυνσης που θέλουν να ακολουθήσουν. Η πρότασή μας από εδώ είναι ότι είναι ένας ασφαλής τομέας συνδυαζόμενος με οικονομικά και όχι μόνο. Πάμε στο κομμάτι ένας άλλος τομέας ο οποίος πραγματικά επλήγει είναι οι αεροπορικές εταιρείες οι οποίες από τον Ιούλιο-Αύγουστο προσπάθησαν με κάποιες προσφορές να ανακάψουν κάπως και δίνω ένα παράδειγμα. Η Αλιτάλια προσφέρει 2 πτήσεις την ημέρα αποκλειστικά για επιβάτες που έχουν δοκιμαστεί αρνητικά από τον COVID. Από χτες μεταξύ Ρώμης και Μιλάνου με τους επιβάτες να υποχρεώνονται σε μια δωρεάν γρήγορη δοκιμή αντιγόνων πριν επιβαστούν, ενώ αρκετά ιταλικά αεροδρόμια παρέχουν ήδη δοκιμές για τους επιβάτες που φτάνουν, είναι η πρώτη φορά που οι αναχωρούντες επιβάτες καλούνται να κάνουν ένα τεστ για τον κορονοϊό. Βλέπετε ότι έχουν αυξηθεί τα μέτρα ασφάλειας, τα κρούσματα καθημερινά στην κεντρική Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο αντί να μειώνονται, έχουμε μια αυξητική τάση, αλλά και στη χώρα μας. Και αυτό προβληματίζει πολύ κόσμο στο κομμάτι της μετακίνησης. Γι' αυτό και οι αεροπορικές εταιρείες, όπως και οι δικές μας εδώ στην Ελλάδα, προσπαθούν με κάποιο τρόπο, μειώνοντας κάπως τους ναύλους να προσελκύσουν για τη μετακίνησή τους αρκετούς ταξιδιώτες να προτιμήσουν το αεροπλάνο αντί άλλου μέσου.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ και στο κομμάτι στο κομμάτι του πολιτισμού. Θα ήθελα να σταθώ στο κομμάτι των εκδηλώσεων και των συναυλιών, όπου με τις νέες εισαγγελίες έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση συμμετοχής σε τέτοιες εκδηλώσεις, εκεί που μπορούσαν να συμμετέχουν το 75% φτάσαμε στο 50%. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος αναζητά μια διέξοδο ανάταση ψυχής, να ψυχαγωγηθεί μέσα από εκδηλώσεις που γίνονται από δήμους και είναι προς τιμή των δήμων όλης της χώρας που τολμούν με ασφάλεια, με προσοχή να δώσουν λίγες ώρες ανάταση ψυχής, θα έλεγα, στους συμπολίτες και του Δήμου μας, αλλά και σε Δήμους, όμορους Δήμους, αλλά και σε όλη τη χώρα. Εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη έχουμε κάθε χρόνο τις πολιτικές εκδηλώσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης, τις Ιωνικές Γιορτές, όπου συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και η συμμετοχή των εθνοτοπικών συλλόγων από την Κρήτη, την Ύμβρο, τον Πόντο, την Ήπειρο, τη Λέσβο, την πολύπαθη Λέσβο που τις τελευταίες μέρες προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της με ό,τι έχουμε ακούσει από την ειδησιογραφία. Δεν θα σταθώ σε αυτό το κομμάτι, όλοι έχουμε ακούσει τι έχει συμβεί. Εγώ από την πλευρά μου καλώ και προσκαλώ τους συμπολίτες της Νέας Σμύρνης να τιμήσουν αυτή την προσπάθεια, τηρώντας βέβαια πάντα τα μέτρα που μας έχουν ορίσει οι ειδικοί. Αξίζει να δώσουμε το παρόν, γιατί έτσι δίνουμε τη δυνατότητα και στους καλλιτέχνες να νιώσουν ότι προσφέρουν και να περάσουμε καλά. Σε αυτή την προσπάθεια η Ένωση Ποντίων Νέας Σμύρνης τη Δευτέρα που μας έρχεται συμμετέχει στις εκδηλώσεις του Αγίου Δημητρίου στο τοπικό στάδιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σε ένα αντάμωμα κοντά στις 8.30 ώρα νομίζω, όσοι μπορούν. Καλό θα ήταν να πάνε να διασκεδάσουν. Μην ξεχνάτε, οι εκδηλώσεις του Δήμου της Νέας Σμύρνης συνεχίζονται. Επίσης, να θυμίσω ότι στο Γαλάτσι, στο ανοιχτό χώρο γίνονται εκδηλώσεις, συναυλίες αυτές τις μέρες. Ενημερωθείτε από το διαδίκτυο και όχι μόνο. Αξίζει να πάτε. Θα κάνουμε ένα μουσικό, ή μάλλον θα συνεχίσουμε την ειδησιογραφία. Με δικαιώνει η ειδησιογραφία. Ως ευκαιρία ανάπτυξη αντιμετωπίζουν την
πανδημιακή κρίση, έτσι στις 10 εταιρείες μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, οι οποίες τοποθετούμενοι σε νέα έρευνα του φορέα εξηγούν με ποιες αποφάσεις κέρδισαν το στοίχημα της επόμενης μέρας, αναβαθμίζοντας τη θέση τους στην αγορά. Ειδικότερα από τους συμμετέχοντες στο πρώτο σκέλος της έρευνας, το 58,82% δήλωσε ότι αξιοποίησε την κρίση του COVID ως ευκαιρία. Ένταση της επιχειρηματικής δράσης και για το σκοπό αυτό, το 51,52% επαναπροσδιορίσε τη στρατηγική του, το 27,27% διεύρυνε τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, στρέφοντας την προσοχή σε αγορές οι οποίες παρουσίασαν υψηλότερη ζήτηση εν μέσω πανδημίας. Το 9,09% δήλωσε συνεργασίες με τρίτες εταιρείες, το 6% έδωσε έμφαση στις εξαγωγές και το υπόλοιπο 6% προχώρησε σε νέες επενδυτικές κινήσεις. Με την ίδια έρευνα προέκυψε επίσης ότι προκειμένου οι εταιρείες να προσαρμοστούν καλύτερα στα έκτακτα δεδομένα που επέβαλε η πανδημική κρίση στην οικονομία, προχώρησε σε μια σειρά από ενέργειες άμεσης εφαρμογής. Το 60% αξιοποίησε το μέτρο της τηλεεργασίας. Νομίζω οι περισσότεροι το βιώσαμε τον καιρό της πανδημίας και όχι μόνο. Το 22% έδωσε έμφαση στην ψηφιοποίηση των υποδομών και διαδικασιών. Είναι οι γνωστές πλατφόρμες που προσπάθησε να αναδείξει το ελληνικό κράτος, με κυριότερη την πλατφόρμα του gov.gr. Το 12% προέβησε μείωση των λειτουργικών εξόδων. Το 12% αξιοποίησε τα έργα συνεργασία και αναστολή σύμβασης εργασίας. Το 10% έκανε χρήση κάποιων εκ των μέτρων εργαλείων τόνωσης της ρευστότητας. Το 2% αξιοποίησε το μέτρο περί μείωσης των ενοικίων. Και το 2% έδωσε έμφαση στη μερική απασχόληση. Ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Αθανάσιος Κελέμης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, τόνισε ότι η μετατροπή της οποιαδήποτε κρίσης σε ευκαιρία ανάπτυξης πάντα θα αποτελεί υγιή αντίδραση για κάθε επιχείρηση η οποία επιμένει να στρέφει την προσοχή της στο μέλλον, έχοντας νωρίτερα μεριμνήσει για τη διαμόρφωση ισχυρών δομών λειτουργίας και ευέλικτων διαδικασιών προσαρμογής σε κάθε έκτακτη συνθήκη. Όπως ο ίδιος σημειώνει, η αναζήτηση ευκαιριών εν μέσω κρίσης αποτελεί άσκηση με υψηλό βαθμό δυσκολίας, ιδιαίτερα όταν η επιχειρηματική κοινότητα καλείται εξερχόμενη από μια βαριά μακροοικονομική κρίση να αντιμετωπίσει μια νέα, αυτή τη φορά υγειονομική κρίση, που δεν έχει προηγούμενο. Ωστόσο, με ψύχρεμη σκέψη, καινοτόμες ιδέες, διάθεση για μεγαλύτερα ρίσκα και τη στήριξη της πολιτείας, κάθε εμπόδιο μπορεί να καμφθεί. Και εδώ θα σας πω την εξής ρίση. Λέει, στη ζωή υπάρχουν δύο γεγονότα. Το ένα είναι να συναντάμε εμπόδια και να σταματάμε. Και το άλλο είναι να βλέπουμε τα εμπόδια, να χαμογελούμε, να τα ξεπερνούμε και να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη δυσκολία. Είναι τι άνθρωποι είμαστε, τι τύποι είμαστε τελικά. Όπως και εδώ πολύ σωστά αναφέρει, κάθε εμπόδιο μπορεί να καμφθεί, αρκεί να υπάρχει η θέληση και η πίστη με τα κατάλληλα εργαλεία, όπως προαναφέρουμε και πριν. Πάμε επίσης σε ένα άλλο κομμάτι.
ένα άρθρο του Χάρη Μαμουλάκη με τίτλο «Ο τουρισμός σε σταυροδρόμι». Η πραγματικότητα η σημερινή πραγματικότητα σε σχέση με τον COVID και τον εγχώριο τουρισμό της χώρας σε όλη αυτή την περίοδο της εκρητικής μεταπολεμικής ανάπτυξης του, από το Μάρτιο του 20 έως τον Απρίλιο του 20, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προειδοποίησε ότι τα μεγέθη τουριστικής αγοράς το 20 θα έχουν πτώσει από 60-80% σε σχέση με το 19. Ήταν δε σαφές από τις ανακοινώσεις των διεθνών οργανισμών ότι το μεγαλύτερο πλήγμα θα δεχόταν διεθνώς οι νησιωτικοί τουριστικοί προορισμοί, όπως είναι η χώρα μας. Για το σκοπό αυτό, για την γρήγορη ανάκαμψη του κλάδου στη μετά πανδημία εποχή, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να στηρίξουν την ρευστότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να είναι έτοιμες να μπουν ως μέτοχοι σε εταιρείες με στρατηγικό χαρακτήρα στους κλάδους του τουρισμού και των μεταφορών και να στηρίξουν την εργασία, δημιουργώντας την απαραίτητη γέφυρα με προνοιακά επιδόματα, ώστε να μην πληγεί η κοινωνική συνοχή στις τουριστικές περιοχές. Για την Ελλάδα τα δεδομένα ήταν γνωστά από τον Απρίλιο του 20 και ήταν διπλά ανησυχητικά, με δεδομένη την υπέρμετρη εξάρτηση της εθνικής μας οικονομίας από τον τουρισμό. Σε αυτές τις συνθήκες έκτακτης ανάγκης, καθήκον της οποιασδήποτε κυβέρνησης θα ήταν να διαμορφώσει ένα σχέδιο για να επιβιώσει ο κόσμος του τουρισμού για όσο θα διαρκούσαν οι περιορισμοί στην οικονομική δραστηριότητα και να οργανώσει το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό, όταν η πανδημία θα υποχωρούσε με σεβασμό στη δημόσια υγεία και με έρμηση για την ελαχιστοποίηση των απολειών για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Τι έκανε η σημερινή κυβέρνηση όταν επιφορτίστηκε με αυτό το καθήκον? Υπήρξε μια χαλάρωση των περιορισμών στις διεθνείς μετακινήσεις από τις κλεμμένες και υπερτιμολογημένες διαφημιστικές καμπάνιες μέχρι τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού που απέτρεπαν τους επισκέπτες από το να επισκεφθούν τα ελληνικά ξενοδοχεία. Η κυβέρνηση απέτυχε να διαμορφώσει ένα συνενετικό σχέδιο διαχείρισης της κρίσης στον κλάδο και ταυτόχρονα έκανε τις ακριβώς εκείνες παρεμβάσεις που συνιστούσαν οι διεθνείς οργανισμοί. Βέβαια, συμπληρώνει ο κύριος Μαμουλάκης παρακάτω. Όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός δεν είχε χρόνια διαχρονικά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η εποχικότητα της ζήτησης, η περιβαλλοντική υπερεξάντληση των ελληνικών τουριστικών προορισμών είναι προβλήματα εντοπισμένα εδώ και δεκαετίες από τους επιστημονικούς φορείς της χώρας και κατά γενική ομολογία αποδεκτά. Εδώ θα ήθελα να σας πω το εξής, και είναι κάτι το οποίο θα αναλύσουμε και θα πούμε πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Έχουμε στοχεύσει μόνο σε 3 με 4 νησιωτικούς προορισμούς, όταν η χώρα μας έχει τόσους ωραίους προορισμούς που μπορεί να συνδυάζουν είτε βουνό, είτε θάλασσα ή και τα δύο μαζί. Και έχουμε, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω ή να υπερτιμήσω κάποιες περιοχές, δεν έχουμε δώσει εκείνη την προστιθέμενη αξία σε άλλες περιοχές της χώρας μας που πραγματικά διακρίνονται για το φυσικό πλούτο. Είναι κάτι το οποίο, όπως λέει και ο γράφων, θα πρέπει, καθώς και φορείς της χώρας, θα πρέπει να ξανά επαναπροσδιορίσουμε το προϊόν που λέγεται τουριστικό προϊόν και υπηρεσίες γενικότερα σε ένα συνδυασμό
Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Έχουμε καταφέρει μέχρι πέρσι να φτάσουμε την διαμονή από στην Αθήνα παραδείγματος χάρη από μία διανυκτέρευση έως δύο στις 3 και 4. Θα μπορούσε να συμβεί ένα συνδυασμός για να γνωρίσουν οι επισκέπτες στο νομό Αττικής και όχι μόνο στην Αθήνα, να έχουν σαν βάση την Αθήνα και να γνωρίσουν το νομό Αττικής. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη, ίσως και τη διεύρυνση παραμονής κατά μία επιπλέον μέρα. Όμως αυτό δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να γίνει δουλειά. Να καθίσουμε μολύβια χαρτί, να επαναπροσδιορίσουμε ποιοι είναι οι προορισμοί, ποιοι μπορούν να ανοίξει κι άλλο η δεντάλια, θα λέγαμε. Δεν είναι μόνο οι Κυκλάδες, δεν είναι μόνο τα Δωδεκάνησα, δεν είναι μόνο η Κρήτη, δεν είναι μόνο η Χαλκιδική. Είναι η Ευρυτανία, είναι το Ιόνιο, είναι η Πελοπόννησος που έχει πολλά σημεία να δει κανείς και να συνδυάσει βουνό με θάλασσα. Είναι η Κεντρική Μακεδονία. Είναι η Θράκη. Ποιος δεν θέλει να επισκεφθεί την Καβάλα και τη Θάσο. Αλεξανδρούπολη. Έχουμε τόσα ωραία μέρη να επισκεφθεί κανείς. Απλά δεν έχουμε το νήσι. Αν θέλετε, τώρα θα γίνω λίγο κακός, για μικροπολιτικούς βλακώδεις για μένα εγωισμούς ή για τα ψηφαλάκια ζούμε, αλλά το 2020 κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Εάν επαναπροσδιορίσουμε το σκεπτικό ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο 5 προορισμοί αλλά πολύ περισσότεροι, θα δούμε και τη διαφορά. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, δίνοντας μια πιο συνολική εικόνα της χώρας, καταφέρνουμε να φτάσουμε το νούμερο 30 εκατομμύρια. Θέλω να πιστεύω ότι είναι και αυτός ένας παράγων. Να συνεχίσω στο άρθρο. Η χώρα μας έχει σήμερα ανάγκη από ένα πρόγραμμα προσαρμογής του ελληνικού τουρισμού στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης εκμετάλλησης των περιβαλλοντικών πόρων πάνω στους οποίους στηρίζεται, που να δίνει έμφαση στις περιβαλλοντικές υποδομές, στις υποδομές ανακύκλωσης, ύβρευσης, ηλεκτροδότησης των τουριστικών περιοχών. Κατά κάποιο τρόπο με επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα μόλις το άρθρο. Οι καταράκτες στην Έδεσα, νερό. Τα λουτρά Πόζαρ. Τα Ιαματικά λουτρά σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Θα μπορούσε να εξελιχθεί πάρα πολύ και έχει συζητηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια ο λεγόμενος Ιαματικός τουρισμός, ο οποίος είναι 12 μήνες το χρόνο. Και εμείς τι κάνουμε? Τίποτα. Και εμείς τι κάνουμε? Τίποτα. Να συνεχίσω. Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητος ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και η ανατροπή του μοντέλου της μεγάλης κλίμακας τουριστικών αναπτύξεων, που είναι ασύμβατες με το τοπίο της χώρας μας και απειλητικές για τον σημαντικό πολιτικό, περιβαλλοντικό πόρο του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή την ελληνική ακτογραμμή. Βέβαια, εκφράζονται προσωπικές απόψεις. Εμείς απλώς τις αναφέρουμε του κυρίου
Μαμουλάκη, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και βουλευτής της αντιπολίτευσης. Όμως, το ότι η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να μεγαλώσει τη διάρκεια επισκεψιμότητας από τους 3-4, ίσως και 5 μήνες, πολύ δύσκολα, σε περισσότερους μήνες, αυτό είναι γεγονός. Απλά θα πρέπει να έχουμε πιο μεγαλύτερη ευρύτητα πνεύματος και πάνω απ' όλα θέλησης, γιατί αυτό που λείπει σε αυτό το κράτος, ανεξαρτήτως κομμάτων, είναι η θέληση. Εάν βάλουμε μπροστά ότι πραγματικά θέλουμε να τονίσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μία μεγάλη τουριστική υπερδύναμη σαν στόχο, νομίζω ότι βήμα-βήμα θα πετύχουμε το στόχο αυτό. Κάποιος θα με πει ρομαντικό, θα με πει υπεραισιόδοξο. Δεν είπα ότι γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Έχουμε κάνει βήματα. Και θα σας αναφέρω ένα γεγονός. Τα τελευταία 3 χρόνια στην Αθήνα αυξήθηκαν, θα αναφέρω καταρχήν στην Αθήνα, αυξήθηκαν οι τουριστικές κλίνες. Μέχρι πριν 10 μέρες άνοιξε νέο πεντάστερο στο Σύνταγμα από γνωστό όμιλο εν έτη πανδημίας. Κάτι λέει αυτό. Είναι η ευκαιρία που λέγαμε πριν. Εδώ είναι οι ευκαιρίες. Γιατί δεν σταματάει η ζωή εδώ. Κοιτάμε μπροστά. Κοιτάμε μπροστά και κοιτάμε το μέλλον. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη ημέρα. Είναι αυτό που διαβάσαμε και στα άρθρα και στο ρεπορτάζ. Σε συνδυασμό με πολύ καταρτισμένο και προσωπικό, βάζοντας στην εκπαίδευση πιο ψηλά τον πήχη μέσα στα πανεπιστήμια στο κομμάτι του τομέα του τουρισμού, θα βοηθήσουμε και με τα κατάλληλα εργαλεία, μείωση ΦΠΑ, κίνητρα για προσλήψεις στον τομέα του τουρισμού, στο κομμάτι του πολιτισμού, δίνοντας κίνητρα στους δήμους και στις περιφέρειες για περισσότερη συμμετοχή φορέων της κάθε περιοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν κάνουν καν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν έχουν τη δυνατότητα οικονομική ή δεν έχουν την υποδομή. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο 2020 του χρόνου θα γιορτάσουμε την επέτειο από την Επανάσταση του 1821. Μην ξεχνάμε ότι του χρόνου αναμένονται παράλληλες εκδηλώσεις σε διάφορες περιοχές. Θα πρέπει όμως να γίνει μια προετοιμασία και σε αυτό το τομέα. Όχι ξαφνικά απευθείας αναθέσεις στους συμμέτρους, στους φίους, στους κουμπάρους. Γιατί ξαναπάμε πίσω. Ο σκοπός είναι να κάνουμε βήματα μπροστά. Και με αυτό το σημείο, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, θέλω να κάνω μια ευχή. Από αυτό το βήμα, και πριν ολοκληρώσουμε για να σταθούμε και στο λεγόμενο πεντάλεπτο του Τσιβιώτη, θέλω να δώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά.
ξέρω ότι. Και το συζητούσα με ένα γνωστό. Λέει, περάσαμε capital control. Πήγαμε να πάρουμε ανάσα, ήρθε ο κορονοϊός. Είπαμε ότι θα κάτι μπορεί να συμβεί, να βρεθεί μια λύση, ήρθαν οι φωτιές. Δεν προλάβαμε να ανασάνουμε, έρχεται κακοκαιρίες. Έρχονται κακοκαιρίες. Αλλά αυτός ο λαός αντέχει. Έχει συνηθίσει τα δύσκολα. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Μαζί όλοι θα τα καταφέρουμε. Πάμε τώρα στο πεντάλεπτο του Ταρτσιδιώτη. Παρόλο που η μετρολογία λίγο μας τα χάλασε, εγώ έχω να σας προτείνω ότι υπάρχουν προτάσεις για περιπάτους, υπάρχουν προτάσεις και για λεγόμενες μονοήμερες αποστάσεις που είναι μία, το πολύ μία μισή ώρας από την Αθήνα. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά, γιατί τώρα δυσκολεύομαι και να σας πω κάπου, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα λόγω της κακοκαιρίας που ήδη μένεται στη χώρα μας. Και μην πει κανείς ότι κάτσε φίλε, εδώ σε λίγο θα έχουμε χαλάζει μπόρες, βροχές και εσύ μας λες για εκδρομές. Γι' αυτό επιφυλάσσουμε την επόμενη φορά. Να σας πω την πρότασή μου. Ακόμη επιφυλάσσουμε να σας πω και κάποιες εκπλήξεις που θα υπάρξουν στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών. Ήταν ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης από την εκπομπή «Ταξιδεύοντας τον κόσμο» και τη συχνότητα του NSTV Live. Καλό σας βράδυ.